Γεια σας, εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, το συνηθίζουμε και επιμένουμε. Συνταγές από σπίτι, συνταγές της παράδοσης και για άλλη μια φορά ένας πολιτιστικός σύλλογος δίνει το παρόν. Αυτή τη φορά ο εκπρόσωπός του εκπλήσει λόγω εμφάνισης και λόγω ηλικίας. Μαρία Δρακονάκη, εκπροσωπείς τον πολιτιστικό σύλλογο. Αποστόλων. Και Μαρία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι μοντέλο. Όχι. Κακός. Επειδή την ξέρω, προσπαθώ να την πείσω να κάνει και το μοντέλο στην εκπομπή, αλλά συνέχεια μου λέει αυτό. Τι μου λες? Ντρέπουμε, δεν θέλω. Αυτό. Λοιπόν, την έπεισα όμως και θα σας δώσει, επειδή είναι κορίτσια από σπίτι, μια υπέροχη συνταγή. Συνήθως σας δείχνουμε παραδοσιακές συνταγές φαγητού. Αυτή τη φορά θα κάνουμε όμως ένα πολύ ωραίο και λαχταριστό γλυκάκι. Ναι, μπισκότα. Μπισκότα με σοκολάτα και μπισκότα με μήλο και κανέλα. Ακούγεται περίπλοκο, ακούγεται πάρα πολύ νόστιμο, είναι έτσι? Όχι, είναι πολύ εύκολο. Φτιάχνουμε ένα ζυμάρι και με αυτό το ζυμάρι μπορούμε να βάλουμε ό,τι γέμιση θέλουμε μετά. Αυτή τη συνταγή ποιος την έμαθε? Το ίντερνετ. Από εκεί κοιτάω συνταγές και τις βρίσκω. Ξεκίνησε να μαγειρεύεις πότε? Από μικρή μου άρεσε να ψάχνω στο ίντερνετ, να βλέπω συνταγές και ό,τι μου άρεσε το έφτιαχνα. Μπορεί να το διαφοροποιούσα λίγο, αλλά εντάξει. Το έχεις από μικρή ή έκανες πολλές φορές την κουζίνα της μαμάς Μαντάρα μέχρι να μάθεις να μαγειρεύεις? Όχι, όχι, εντάξει, πρόσεχα. Ωραία. Με τη μαμά κάθισε, παραδοσιακές συνταγές και τέτοια κάνεις ή θέλεις πιο μοντέρνα πράγματα? Ναι, ναι, πειραματίζομαι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι υλικά έχεις φέρει εδώ. Βλέπω ότι είναι πολύ απλά, πολύ εύκολα και καθόλου ακριβά. Όχι. Για λοιπόν, πες μου λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μαργαρίνη. Μάλιστα, το γνωστό Βιτάμ που όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Ένα αυγό, 3 ποτήρια του νερού αλεύρι, 3 τέταρτα του ποτηριού άχνη ζάχαρη. Ωραία. Μία βανίλια και μία κουταλιά baking powder. Είναι αυτή είναι η βανίλια και αυτό εδώ. Είναι το baking powder. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι για τη ζύμη. Και μετά για τη γέμιση θα χρειαστούμε σοκολάτα και κανέλα και μήλο. Εσύ πήρες αυτή είναι η σοκολάτα λάκτα. Ναι. Αγαπημένη σοκολάτα. Διαφήμιση κάνουμε, αλλά δεν πειράζει. σιγά που δεν θα τη γνωρίζετε. Είναι αγαπημένη σοκολάτα, πειράζει να φάνω πλακάκι? Όχι, όχι, φάνω. Δεν θα πέσει έξω συνταγή? Όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, υλικά πολύ απλά, πολύ νόστιμα, πολύ αγαπημένα. Mm-hmm. Μία ζύμη και μετά βάζουμε άλλη γέμιση. Ναι. Είναι γεμιστά τα μπισκότα σου? Ναι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Ναι. Έκατσες και μας έφτιαξες. Αυτά είναι με το μήλο και την κανέλα. Και αυτά είναι με τη σοκολάτα που είναι από μέσα σοκολάτα. Γιατί άμα πάει απ' έξω καίγεται μες στο φούρνο. Ωραία. Θα το φτιάξουμε βήμα-βήμα. Ωραία. Για να σε χαλαρώσω όμως, εγώ έφτιαξα λικέρ μαστίχας. Και τώρα θα σε σερβίρω να πιούμε ένα σφινάκι, γιατί θέλω να είσαι χαλαρή και να τα πεις ωραία. Δεν θα μου πεις όχι. Όχι. Όχι, μου είπες. Λοιπόν, είναι ένα πολύ εύκολο λικεράκι, μυρωδράτο, δροσερό. Έχω 3 ποτήρια γιατί ίσως έβγαινε και ο Κώστας. Ή μπορεί να έρθει ένας καλεσμένος να χτυπήσει πόρτα του στούντιο. Με ρωτάνε οι συνάδελφοι γιατί έχω 3 ποτήρια. Έλα, μαράκι μου, στην υγειά σου. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή πρόοδο. Ευχαριστώ. Και αν θέλεις ποτέ να γίνεις μοντέλο, το καλό μεσημέρι, ευχαρίστως. Ωραία. Θα σε δεχτεί. Στην υγειά σου. Ωραίο. Ναι. Αν και δεν πίνω καθόλου αλκοόλ. Αυτό δεν έχει πολύ αλκοόλ. Ναι, λίγο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να το βάλεις και σαν μυρωδικό σε γλυκά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Το έχουμε αφήσει έξω να από το ψυγείο. Ναι, θερμοκρασία... είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα ολόκληρο βιτάμ, λοιπόν, μια μαργαρίνη. Εγώ στο σπίτι, πολλές φορές το λιώνω και λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι πιο εύκολο. Θα χρειαστούμε μίξερ. Ναι. Τώρα αυτό πώς δουλεύει. Πάρ' το και δούλεψε. Εγώ να ετοιμάσω και το φούρνο να... Θέλω να μου σπάσεις ένα αυγό. Ωραία. Να το σπάσω μία εδώ. Ω, μένα στην πρίζα. Έχει παιδιά που έχουμε μπρίζα.
Έχει εδώ, νάτι. Άμα δεν ξέρεις, πες μου τι δεν κάνω. Έλα. Το χτυπάμε μέχρι να αφρατέψει. Μετά θα βάλεις τη ζάχαρη το αυγό. Ναι, τη ζάχαρη. Θες να μου τη ρίξεις? Ναι. Τη ρίχνω λίγη-λίγη. Ω, ρίξε μόνο. Όλη. Και τη βανίλα. Χτυπάμε μέχρι να γίνουν όλα ένα, έτσι, ναι, να ομογενοποιηθούν τα υλικά σου. Θέλω το αυγό τώρα. Ωραία, αυγουλάκι. Ναι. Το αλεύρι σου δεν το κοσκινίζεις. Όχι. Είναι αλεύρι, είναι για, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Ναι. Σημαντικό αυτό. Αν μπορείς, βάλουμε και το μπέικι. Μία κουταλιά. Μία μεγάλη μεγάλη. Θα το ρίξω όλο αυτό, έτσι. Βάλε μου στο χέρι μου. Να σου πω πώς. Λίγο ακόμα. Κι άλλο. Εντάξει. Να σου δώσω λίγο χαρτί. Αν είχαμε, θα σου δίνω. Λίγο ακόμα αλεύρι. Πάλε μπόλικο. Μπόλικο, τσάπι, τσάπι, τσάπι. Λίγο ακόμα. Και τώρα θα βάλω χέρι. Κάνεις μία σκληρή ζύμη, είναι ελαστική και... όχι και σκληρή, να μην είναι σκληρή. Να είναι εύκολη. Μου ρίχνεις λίγο ακόμα αλεύρι. Ναι, ναι, ναι. Το κουταλάκι. Αν μπορείς καθώς έχουμε να ξεκινήσω. Με πλάκα και να μου βάζεις κι άλλα αλεύρι μέσα. Είναι συνταγή που θέλει δύο για να γίνει. Ναι, οπότε βάλτε τα πιτσιρίκια σας στο κόλπο. Θα τους αρέσει. Κάτσε να μαζέψω από εδώ. Θέλω να μου βάζεις τώρα αλεύρι. Λοιπόν, λίγο-λίγο το αλεύρι. Ναι. Συνήθως είναι τρία ποτήρια. Αν δούμε ότι σκληραίνει προς το τρίτο ποτήρι, θα βάλουμε λίγο λιγότερο. Θέλουμε να το φτάσουμε σε ένα στάδιο να μην κολλάει στα χέρια, ναι, μας. Αυτό είναι το μυστικό για να καταλάβετε ότι το ζυμαράκι σας θα είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Την έχεις κάνει πόσες φορές αυτή τη συνταγή? Πάρα πολλές φορές. Και όσοι δοκιμάζουν τη λένε? Αρέσει σε όλους αυτά τα μπισκότα. Το φτιάξες, ρε Μαρία, σε ποια ηλικία, γιατί είσαι πιτσιρίκι? Α, όχι, τη συγκεκριμένη συνταγή πριν 2 χρόνια την έφτιαξα και από τότε την κάνω συνέχεια. Και πρώτο μπήκε στην κουζίνα και άρχισε να μαγειρεύεις έτσι σοβαρά χωρίς να παίζεις και από ποια ηλικία? Εκεί στο δημοτικό πειραματιζόμουν και έκανα μακαρόνια απλά με σάλτσα και τέτοια. Τα τρώγανε? Τα τρώγανε. Δεν πέθανε κανείς? Όχι. Εντάξει.
από το χωριό, αν σου λέγανε να μου μιλήσει για το χωριό, για τους Αποστόλους, πήγαινες φαντάζομαι τα καλοκαίρια, ήταν η γιαγιά εκεί. Ναι, εκεί είναι. Είναι ακόμα. Ναι. Χαίρομαι. Θα σε βλέπουν τώρα. Ναι. Λοιπόν, το καλύτερο φαγητό της γιαγιάς, που σου θυμίζει έτσι καλοκαίρι, διακοπές, ξενιασιά. Το καλύτερο φαγητό είναι πιλάφι με κοτόπουλο της γιαγιάς. Ωραία. Η ζύμη είναι έτοιμη, δεν χρειάζεται να ρίξουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Ωραία. Οπότε... Δεν τη χρειάστηκε. Το βλέπουμε ότι καθάρισαν τα χέρια σου, δεν ναι. κολλάει πια. Είναι μια ζύμη που δεν θα φουσκώσει, δεν χρειάζεται να την αφήσει να ξεκουραστεί. Ξεκινάς και πλάθεις. Ναι, ναι. Θα ψιλοκόψουμε. Τι να κάνω πρώτα, το μήλο με την κανέλα ή τη σοκολάτα? Ποιο είναι πιο εύκολο, πες μου να σε βοηθήσω. Πιο εύκολο είναι η σοκολάτα αρχικά. Ωραία. Τι θες να σου κάνω? Να βγάλουμε αυτά από τον πάγκο. Ωραία, τα απομακρύνω, παίρνω και το μίξερ. Θα το ξαναχρησιμοποιήσεις αυτό? Και άμα είχαμε μία χαρτοπετσέτα. Λίγο χαρτί μπορεί να μας φέρει η παραγωγή? Αυτό πειράζει να το ακουμπήσω εδώ? Όχι. Ορίστε. Λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσεις αυτό το μπάγκο κοπής? Ναι. Ωραία, έλα εσύ από εδώ να κόβεις. Να προσπαθήσω εγώ να βάλω μία τάξη εδώ. Ψιλοκόβω τη σοκολάτα. Βασικά, ό,τι μέγεθος θέλουμε το κάνουμε. Τα κόβεις πολύ μικρά ή θέλεις να το νιώθεις όταν το τρως? Εγώ δεν τα κόβω πολύ μικρά. Αυτά τα τετραγωνάκια, ας πούμε, τα κόβω στη μέση. Αν βάζαμε μια πιο πικρή σοκολάτα, σοκολάτα υγείας... Φαντάζομαι θα ήταν ωραίο. Απλώς, εμένα μου αρέσει να είναι πιο γλυκό. Εγώ να πιω ένα άλλο κεράκι, μαστίχα. Ωραία. Δεν κόβω τώρα άλλη. Και δείχνω πώς γίνεται με τη σοκολάτα. Είναι μικρά. Τα ανοίγω λίγο, παίρνω 3 κομματάκια. Το κλείνω. Και έχουμε εδώ ένα ταψάκι. Έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί. Σωστά. Α, το κάνεις μετά μπαλάκι, ναι, μπαλάκι και λίγο το πατάς. Και το πιέζω. Είναι πάρα πολύ εύκολη η σοκολάτα. Αλλά θέλεις το ζυμάρι σου να καλύψει εντελώς τη σοκολάτα, ναι. Να μην έχει τρύπες για... Γιατί μου έχει ψηθεί... τύχει όταν περισσεύει λίγη σοκολάτα και καίγεται. Λοιπόν, έλα να το κάνουμε αυτό λίγο πιο αργά για να καταλάβουν. Πήρες την ποσότητα. Ναι. Ένα μπαλάκι μικρό. Το πιέζω. Ανοίγει. Ναι. Βάζεις 2 με 3 μικρά κομματάκια σοκολάτα. Ναι. Και το κλείνω. Ξανά μπαλάκι. Το πιέζω λίγο. Και λίγο να πατηθεί. Αυτό δεν θα φουσκώσει πολύ. Νομίζω έτσι όπως θα κάνεις αυτό το μέγεθος βγαίνουν. Δεν έχει διογκωτική ύλη πάρα πολύ. Έχει λίγο baking powder, αλλά είναι τόσο όσο. Κάνε ένα τελευταίο και να κάνουμε τα με μέλο και κανέλα. Ναι, να κάνουμε και με κανέλα. Χρειάζεται να ψιλοκόψουμε τώρα, να σου ψιλοκόψω εγώ το μήλο. Ναι, αρκετά ψιλοκομμένο όμως. Κάτσε να έρθω από εδώ. Λέγε μου πόσο, τόσο. Ναι, αλλά θα σε βοηθήσω να σου δείξω. Λάθος το κάνω, ε. Εντάξει, όχι. Να, απλώς μετά το ξανακόβουμε αυτά. Να είναι πολύ ψιλοκομμένο το μήλο. Δεν την πετάς τη φλούδα, τη χρησιμοποιείς. Ναι. Να κόψουμε κι άλλα. Όχι, νομίζω δείξε μας πώς γίνεται. Κάτσε να δω και την ώρα. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Λοιπόν, και όλο αυτό το αρωματίζει. Αυτά τα αυγά σήμερα δεν θέλω. Γενικώς εσύ χρησιμοποιείς 2 μιλαράκια για την ποσότητα του γλυκού. Ένα φτάνει. Ένα φτάνει. Ένα φτάνει να γίνει τα μισά με μήλο και κανέλα και περίπου 2 σοκολάτες φτάνει για το υπόλοιπο μισό. Ωραία. Τα ψιλοκόβεις και μετά τα αρωματίζεις με την κανέλα, ναι. Που πάει πάρα πολύ. Πολύ και κανέλα. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να κάνω κι εγώ. Ναι. Πάρε λίγη ζύμη. Αυτός είναι καλή? Λίγο ναι. Παραπάνω. Πάρε τη δικιά μου. Να το... Εντάξει. Λοιπόν, το πατάς μία.
Ναι, και α, στο, εδώ τώρα κάνουμε έτσι. Και ό,τι πιάσει. Το μήλο βγάζει λίγα ζουμιά, δεν πειράζει, που είναι λίγο πιο δύσκολο στο να βγάλουμε σχήμα. Αλλά μετά στο ψήσιμο είναι κανονικά και αυτά. Το ξανακάνεις μπαλάκι, λίγο ναι. Το πατάς. Το πιέζουμε και λίγο. Αυτό. Για να δέσουμε. Τώρα αυτό το έκανα καλά. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να το ξανακάνεις άλλη μία, αλλά πιο αργά. Το επόμενο που θα φτιάξεις, εσύ το ξέρεις, εγώ θα τα δείχνω άλλα τ' άλλο. Δεν είναι εύκολο τελικά, Μαρία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Ναι, πολύ εύκολο. Λοιπόν, παίρνει την ποσότητα, βλέπετε. Ναι. Από εμπειρία μετά καταλαβαίνεις πόσο ναι. Χρειάζεται, έτσι. Το πατάς για να ανοίξει. Ναι, και παίρνω έτσι ποσότητα. Ό,τι κολλήσει. Ναι. Άμα θέλω, βάζω και λίγη κανέλα έτσι παραπάνω. Του πάει. Λοιπόν, εγώ θα κάνω σοκολάτα. Σοκολάτα είναι πιο εύκολα. Εσένα από τις δύο γεύσεις ποια σ' αρέσει πιο πολύ? Το μήλο με την κανέλα, γιατί μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Αλλά οι περισσότεροι που έχουν δοκιμάσει τους αρέσει σοκολάτα. Εκτός από... Σ' αρέσει περισσότερο η ζαχαροπλαστική, Μαρία, ή και να μαγειρεύεις? Πιο πολύ πειραματίζομαι με τα γλυκά. Αλλά εντάξει, μαγειρεύω κιόλας. Γλυκό άλλο που σ' αρέσει πάρα πολύ? Παραδοσιακά ή γενικώς πειραγμένα πράγματα, πιο μοντέρνα? Έχω κάνει και μιλφέι, πολύ ωραίο. Με κρέμι μπανάνας, που το είχα δει να το παρουσιάζουν. Σε εκπομπή μαγειρική? Ναι. Βλέπεις τέτοιες εκπομπές? Ναι, μ' αρέσουν πολύ. Τελικά έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο που φοβόταν την κουζίνα να ξεκομπλάρει και να βάλει τα χέρια του με στα ζυμάρια, γενικώς να πειραματιστεί και να κάνει φαγητό. Επίσης, αυτή η ζύμη μπορεί και σκέτη. Να γίνει ένα κουλουράκι. Ναι, βανίλιας στην ουσία. Ναι. Απλά. Έχεις δίκιο. Και είναι πολύ ωραίο βούτυμα, είτε να το σερβίρετε. Τώρα αυτό είναι μεγάλο, νομίζω. Κοίτα που έχω αρχίσει να μαθαίνω. Είτε θέλετε να καλέσετε φίλους για καφέ, φίλες σας. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έστω σκέτα κουλουράκια βανίλιας, αν θέλετε βάλτε γεύση. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα με τα υλικά, 250 γραμμάρια μαργαρίνη, ένα ολόκληρο πακετάκι στην ουσία δηλαδή, 3 τέταρτα του ποτηριού, άχνη ζάχαρη, ένα αυγό, μία αρωματική βανίλια, 3 ποτήρια, νεροπότηρα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ένα κουταλάκι του γλυκού, baking powder. Υλικά για τη γέμιση, κομμάτια σοκολάτας, κομμάτια γάλακτος. Σοκολάτα γάλακτος επέλεξε η Μαρία και, και φτιάχνει τα δικά της μπισκότα. Ή ένα μήλο ψιλοκομμένο πολύ και αρωματίστητο με μπόλικη κανέλα. Μετά προθερμαίνουμε το φούρνο όταν έχουμε τελειώσει. Στους 200 στον αέρα. Και το αφήνουμε για ένα τέταρτο μόλις. Τόσο λίγο, μόνο για 15. Ναι. Όσο θέλουν και τα κούκκι στην ουσία. Ναι, πολύ λίγο. Άρα είναι, το... Φταίει και όλες ότι είναι πολύ μικρά και δεν χρειάζεται παραπάνω ψήσιμο. Μετά από 15 λεπτά στους 200 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο θα βγουν και θα είναι το αποτέλεσμα αυτό. Αυτά που βλέπετε ότι έχουν με το πλάνο που δείχνω, αυτό το πλάνο, αυτά εδώ. Πού είναι ρε παιδιά το χέρι μου, να το. Ανοίξτε το πλάνο, Γερανέ. Έλα, να μην πω. Αυτό είναι με κανέλα και αυτό εδώ είναι με τη σοκολάτα. Εγώ τώρα ποιο να δοκιμάσω, ρε Μαρία? Και τα δύο. Όπως λέει σωστά η σκηνοθέτης μου και με διορθώνει, μου αρέσουν οι παρατηρήσεις τη διορθώνουμε. Το σκέτο είναι με τη σοκολάτα. Το πιτσιλωτό είναι με την κανέλα. Μαρία, τι να φάω? Με μήλο και κανέλα. Με μήλο και κανέλα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αφράτο μπισκότο, είναι πάρα πολύ ωραίο μπισκότο. Είναι αφράτο γιατί μάλλον το ζουμί του μήλου όπως το πλάθ με το κάνει. Με τη σοκολάτα είναι λίγο πιο τραγανό.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γεύση και είναι πολύ πολύ ελληνική. Μήλο και κανέλα. Στα παιδιά θα αρέσει. Θα φάω και, και με σοκολάτα. Mm. Είναι πιο τραγανό. Αχ. Είναι εντάξει. Δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Mm. Μήλο κανέλα. Όχι το άλλο πάει πίσω. Να είσαι πάντα έτσι άξιο, να είσαι χαρούμενο και ευτυχισμένο και με δημιουργική διάθεση. Να φτιάχνεις ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Και αν ποτέ θέλεις να γίνεις μοντέλο, είπαμε. Ντάξει. Εμείς εδώ είμαστε. Λοιπόν, με την όμορφη Μαρία θα σας πούμε το πιο γλυκό, τις πιο γλυκές μας ευχές για ένα καλό απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Πολλά φιλιά στους όμορφους Αποστόλους που είναι εκεί στην περιοχή της Πεδιάδας. Ραντεβού ξανά αύριο για να αποχαιρετήσουμε μια εβδομάδα ζεστή, καλοκαιρινή.